Και έτσι σήμερα έχει προγραμματιστεί και μια πολύ ωραία εκδήλωση στην Αθήνα στο πλαίσιο των 5ων You Smile Awards για να αναδειχθούν οι δράσεις, οι πρωτοβουλίες μαθητριών, μαθητών από όλη την Ελλάδα σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο με θετικό αντίκτυπο στον κοινωνικό τους περίγυρο. Ο εθελοντισμός, ο οποίος εμπνέει ουσιαστικά ή θα πρέπει να εμπνέει ακόμα και μέσα στις δυσκολίες τον κάθε ένα από εμάς. Τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι και το εκφράζω από τη δική μου την πλευρά, κυρία Μαρία Χουστελιεράκη. Η κυρία Χουστελιεράκη, η οποία είναι ψυχολόγος του οργανισμού, δηλαδή του χαμόγελου στην Κρήτη. Καλημέρα σας από τον 984, τι κάνετε? Καλή σας μέρα, κυρία Δουλγεράκη, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Να σας ακούσω. Να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά που μας φιλοξενείτε στην εκπομπή σας και μας δίνετε την ευκαιρία να ενημερώσουμε τον κόσμο για την σημαντική αυτή διοργάνωση που τιμάται ο εθελοντισμός, για τα 5ª μαθητικά βραβεία, τα You Smile Awards. Είναι κάποια πράγματα που όταν τα λες δεν είναι μόνο τα κακά, δεν είναι η βοήθεια μόνο που μπορείς να προσφέρεις, είναι και αυτό το οποίο θα πρέπει να επενέσεις, γιατί πολλές φορές μέσα από αυτά ο καθένας από εμάς, πρώτοι από όλους εγώ, μπορούμε να γίνουμε πολύ καλύτεροι με αυτές τις δράσεις που ακούμε να γίνονται, τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν, κυρία Φουστελιεράκη. Έτσι ακριβώς είναι, και με μία πρώτη ανάγνωση ο εθελοντισμός μπορεί να σημαίνει ανιδιοτελή προσφορά, ωστόσο και τα ωφέλη για τα ίδια τα άτομα, είτε είναι μαθητές, μαθήτρες, είτε ενήλικοι που προσφέρουν εθελοντικά στις δράσεις μας, είναι πολλαπλά. Και εμείς αναγνωρίζουμε όλη αυτή την προσπάθεια και τη συνεισφορά, και έτσι αξίζει να σημειώσουμε πως έχουμε οργανώσει το χώρο του You Smile και να πούμε ότι πρόκειται για τον χώρο του μαθητικού εθελοντισμού στον οργανισμό μας, το Χαμόγελο του Παιδιού. Δηλαδή έχουμε σταθερά μαθητές και μαθήτρες από όλη την Ελλάδα που συμμετέχουν τόσο στις οργανωμένες μας δράσεις, στα κέντρα στήριξης, στα μπαζάρ, διάφορες εκδηλώσεις, αλλά και σε δράσεις που αφορούν συγκεκριμένα τα δικαιώματα των παιδιών και ζητήματα που απασχολούν παιδιά και φίβους. Και με πολλές κατηγορίες, και όλη αυτή η εκδήλωση σήμερα και ο εθελοντισμός, μου αρέσει αυτή η λέξη, που έχει και άρωμα Κρήτης, έτσι δεν είναι, κυρία Φουστελιεράκη? Είναι αλήθεια αυτό, και δεν μπορούμε να αισθανόμαστε περήφανοι, καθώς μέσα στα παιδιά που ξεχώρισαν υπάρχουν δύο σχολεία που τιμούνται από την Κρήτη, τόσο από το Ρέθινο όσο και την περιοχή του Αγίου Νικολάου. Αλλά όλα τα παιδιά, δεν θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε, όλα τα παιδιά και από τη Βόρεια Ελλάδα έχουν καθένα τη δική του ιστορία, και είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Σωστό, σωστό. Να αναδειχθούν αυτά τα παραδείγματα, να ακουστούν, είναι το καλό παράδειγμα. Φτάνουν τα αρνητικά τα οποία έχουμε στην καθημερινότητά μας. Τι κάνανε εκεί από το δεύτερο γυμνάσιο Αγίου Νικολάου? Τα παιδιά λοιπόν από τον Άγιο Νικόλαο, μαθητές και μαθήτρες από το δεύτερο γυμνάσιο Αγίου Νικολάου, τίμησαν μια καθηγήτριά τους, την κυρία Ντένι Γιαναδάκη, η οποία πέρα από φιλόλογος τους, είναι και ένας ενήλικας που εμπνέει τα παιδιά, όπως μας ανέφεραν χαρακτηριστικά, και θα της απονεμηθεί το αντίστοιχο βραβείο. Η κυρία Γιαναδάκη είναι μια μητέρα ενός παιδιού που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού, και όπως μας ανέφερε η ίδια, με όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει καθημερινά μέσα στο σπίτι, ο χώρος του σχολείου είναι πραγματικά ευτυχία για εκείνη. Και ήταν πολύ συγκινητική, γιατί έτυχε και ήμασταν παρόντες, εγώ με έναν συνάδελφο, στην συνέντευξη που πήραμε από τα παιδιά και την καθηγήτρια. Πραγματικά συγκινητικό, πως ένας ενήλικας πέρα από τον εκπαιδευτικό ρόλο που αναλαμβάνει στο σχολείο μπορεί και εμπνέει και στηρίζει τα παιδιά σε πολλά επίπεδα. Και το βασικό πάνω απ' όλα, κυρία Φουστελιεράκη, είναι ότι προτάθηκε από τους μαθητές της, έτσι? Ναι, ήδη οι μαθητές και οι μαθήτριες από το γυμνάσιο την πρότειναν και δήλωσαν τη συμμετοχή της καθηγήτριάς. Άρωμα Κρήτης και από το Ρέθυμνο, μουσικό σχολείο Ρεθύμνο. Και από το Ρέθυμνο, το Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου, που είναι ένα σχολείο που κινείται στα πλαίσια του πολιτισμού και προσπαθεί μέσα από τη δράση να προάγει τον πολιτισμό μας και τις
τέχνες. Όμως πέρα από αυτό, τα παιδιά, μια ομάδα 5 μαθητών συγκεκριμένα, συνδύασαν τον αθλητισμό μαζί με τον εθελοντισμό και συμμετείχαν σε έναν εικονικό μαραθώνιο εν μέσω πανδημίας και προσπάθησαν να κινητοποιήσουν τα παιδιά ώστε να ασχοληθούν με τον αθλητισμό μέσα στην καραντίνα. Κατέκτησαν ένα βραβείο και έρθισαν ένα λάπτοπ και μετά από αυτή τη στιγμή αποφάσισαν να το δωρήσουν στο ειδικό σχολείο του Ρεθύμνου, καθώς σκέφτηκαν ότι τα παιδιά μέσα από αυτή τη συμβολική τους κίνηση πως θα μπορέσουν να στηρίξουν τους μαθητές που ίσως το έχουν περισσότερο ανάγκη από τα ίδια. Και επειδή τα παιδιά μας βάζουν τα γυαλιά, παρακαλώ πάρα πολύ, εκείνες τις αναφορές για τους μικρούς και τους μεγάλους από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι αυτή την ώρα έχουν βάλει στη ζωή τους τον εθελοντισμό. Παρακαλώ πάρα πολύ, πάτε στο σχολείο της Δράμας, δεύτερο δημοτικό σχολείο Δράμας, τρίτο δημοτικό σχολείο Δράμας, με δύο κουβέντες στο κάθε σχολείο, αλλά αξίζει να αναφερθούν. Αξίζουν, γιατί όντως, όπως είπαμε, κάθε βραβείο είναι ξεχωριστό. Τα παιδιά από τη Βόρεια Ελλάδα, στη Δράμα συγκεκριμένα, ήταν δύο μαθήτριες που αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα υγείας και αναγκάστηκαν να παρακολουθήσουν καθήκον τη δασκαλία τη φετινή χρονιά. Υλοποίησαν με την στήριξη των δασκάλων τους μία εφημερίδα, την πούλησαν και τα χρήματα που συγκέντρωσαν σκέφτηκαν να τα δωρήσουν και να βοηθήσουν παιδιά που έχουν έρθει αντιμέτωπο με τον καρκίνο. Πραγματικά μας βάζουν τα γυαλιά τα μικρά κορίτσια και όλα τα παιδιά που δείχνουν έμπρακτα πως έχουν τη δύναμη τα παιδιά και να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Στο ειδικό γυμνάσιο Λύκειο Αθηνών, τι έγινε, παιδί που υπερασπίστηκε τα δικαιώματά του? Πρόκειται για μια 15χρονη μαθήτρια πρόσφυγα που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και ορθοπαιδικά και νευρολογικά και καθημερινά απασχίζει για τα δικαιώματά της, για το δικαίωμά της στην εκπαίδευση, στο παιχνίδι, στον ελεύθερο χρόνο. Και πραγματικά, όπως μας ανέφερε, αποτελεί παράδειγμα για τους υπόλοιπους συμμαθητές και συμμαθήτριες μέσα από την αισιοδοξία της και την παρακίνησή της να υπενθυμίζει σε όλους το αυτονόητο, πως κάθε παιδί έχει τα ίσα δικαιώματα. Πρώτο γυμνάσιο Ζωγράφου με 25 μαθητές και μαθήτριες με μία σημαντική δράση για το περιβάλλον, α? Ναι, ένα βραβείο όμως αφορά στοχευμένες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και το γυμνάσιο του Ζωγράφου έκαναν ποικίλες δράσεις για ενημέρωση και δραστηριοποίηση και της κοινότητας και του σχολείου γύρω από το έτσι κρίσιμο ζήτημα της ρήπανσης και μόλυνσης του περιβάλλοντος. Μια ολόκληρη ομάδα που αρκετά χρόνια τώρα δραστηριοποιείται με εφημερίδες, ιατρικά παιχνίδια, ανακυκλώσιμα υλικά για να περάσει το μήνυμα της προστασίας του περιβάλλοντος και της θαλάσσιας δίπανσης συγκεκριμένα και αναδεικνύουν έμπρακτα που όσο τον ενώνεις τις δυνάμεις σου μπορείς να καταφέρεις πολλά, αυτό που και εμείς ως οργανισμός πρεσβεύουμε 25 χρόνια τώρα. Τώρα από την Κάρπαδο οι φίλοι μου θα πρέπει να είναι πάρα πολύ περήφανοι, γιατί έναν κορίτσι 17 χρόνων τους έδωσε το παράδειγμα πως το φίλο δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο για ό,τι ονειρεύεσαι να γίνεις, έτσι. Σε καμία λοιπόν περίπτωση το φίλο δεν μπορεί να καθορίσει και να εμποδίσει τα όνειρα, να πραγματοποιήσουν τα παιδιά τα όνειρά τους. Και η 17χρονη μαθήτριά μας από την Κάρπαθο διακρίθηκε στο ποδόσφαιρο. Ένα συχνά έτσι θεωρείται αμυγός ανδρικό άθλημα, αλλά εκείνη κατάφερε και μέσω πανδημίας να διακριθεί και θα βραβευτεί γι' αυτό. Και υπάρχουν ακόμα και εκείνες οι περιπτώσεις, τεχνολογία, η επιστήμη, στις ΣΕΡΕΣ κάτι έγινε, τέχνη και πολιτισμός. Για δώστε μας και αυτά τα παραδείγματα εθελοντισμού αυτών των παιδιών για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Δύο ξεχωριστές δράσεις από το σχολείο Λύκειο της Ξάνθης, δράσεις σχετικά με τον πολιτισμό. Θέλοντα το δικό τους μήνυμα, μια μαθήτρια με σοβαρά προβλήματα όρασης δεν στάθηκε αυτό εμπόδιο για να μπορέσει να ασχοληθεί με την αγάπη της και την κλίση που είχε στη ζωγραφική. Ζωγραφίζοντας χαρακτηριστικά, όπως μας ανέφεραν οι καθηγητές της, με τα μάτια της ψυχής της και θέλοντας το δικό της μήνυμα για ζωή και δημιουργία. Αλλά και με την επιστήμη, ένα βραβείο μας που θα απονεμηθεί σε μαθητές από το σχολείο της Κομωτινής. Μια ομάδα μαθητών που δημιούργησαν μια εφαρμογή
που ουσιαστικά θα ενημερώνει τον κόσμο για τις εθελοντικές αιμοδοσίες που πραγματοποιούνταν από την Ελλάδα. Έχουν ξεκινήσει με συμμετοχή κάποιων πόλεων και όνειρο των παιδιών είναι να ενταχθούν όλα τα νοσοκομεία για να ενημερώνονται για εθελοντικές δράσεις αιμοδοσίας. Να σας πω, μέσα από όλες τις αναφορές που έχετε κάνει μέχρι στιγμής για όλη αυτή την προσπάθεια, τη δύναμη ζωής και τα μηνύματα τα οποία περνούν μικροί και μεγάλοι, νομίζω, κυρία Φουστελιέρα, και μιας και είσαστε η ψυχολόγος του οργανισμού, δηλαδή του Χαμόγελου στην Κρήτη, ότι τελικά το μήνυμα είναι ένα και είναι πολύ ισχυρό, ότι έχουμε τη δύναμη να τα καταφέρουμε, ότι μπορούμε να πάμε παρακάτω, ότι μπορούμε να βελτιωθούμε, ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Και βέβαια ότι τα παιδιά μας, αυτό εννοώ τα πάντα, να κάνουμε πάντα το καλύτερο, και τα παιδιά μας μας δίνουν αυτό το παράδειγμα και είναι το παρήγορο. Αυτό ακριβώς, το μέλλον είναι τα παιδιά είναι το μέλλον μας, με συγχωρείτε, και οφείλουμε να τα προστατεύσουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, για να είναι όσο το δυνατόν πιο αισιόδοξο και να ανταποκρίνεται στα όνειρά τους. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Φουστελιεράκη, για την κουβέντα και όλες αυτές τις επισημάνσεις. Είπαμε ότι αξίζει να ακούμε και εκείνα τα οποία μας δίνουν κουράγιο και δύναμη, και όχι μόνο εκείνα τα άσχημα της επικαιρότητας που καθημερινά καταγράφονται από όλους μας. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Καλημέρα σας. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.